Τρίτη ενότητα, η Μεγάλη Επανάσταση 1821-1830, ανακεφαλαίωση. Μία μεγάλη ενότητα με 18 κεφάλαια. Μάθαμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Ας κάνουμε μια σύντομη ανακεφαλαίωση να δούμε τι μάθαμε. Θυμόμαστε ότι πρώτον η Ελληνική Επανάσταση οργανώθηκε από τη Φιλική Εταιρεία. Τα μέλη της, τους ιδρυτές της, τον τρόπο οργάνωσης της Φιλικής Εταιρείας, αν θυμάστε, τη μεταφορά της έδρας της, ποιος ανέλαβε μετά αρχηγός της Φιλικής Εταιρείας, τα είδαμε αναλυτικά. Η Φιλική Εταιρεία λοιπόν οργάνωσε τον αγώνα. Στη συνέχεια η Επανάσταση ξεκίνησε από τις παραδουνάβιες ηγεμονίες το Φεβρουάριο του 1821 και σύντομα διαδόθηκε και στη Νότια Ελλάδα. Πρώτα λοιπόν από τις παραδουνάβιες ηγεμονίες, το θυμόμαστε που υπήρχε πολύ ελληνισμός, και μετά ταυτόχρονα εξαπλώθηκε σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, στην Πελοπόννησο, Δυτική Στερεά Ελλάδα, Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Μακεδονία, στα νησιά, παντού. Έτσι ώστε να μην ξέρουν οι Οθωμανοί πού θα πάνε να πολεμήσουν. Οι επαναστατημένοι Έλληνες πέτυχαν σπουδαίες νίκες εναντίον των Τούρκων, ιδιαίτερα τα δύο πρώτα χρόνια της Επανάστασης. Σπουδαίες νίκες σε όλα τα μέτωπα και απελευθέρωση ενός μεγάλου μέρους της Ελλάδας. Στην Πελοπόννησο κυρίως, που ήταν η καρδιά της Πελοποννήσου, η μεγάλη στρατηγική νίκη στην Τριπολιτσά και βέβαια μετά η εξάπλωση παντού. Τα δύο πρώτα χρόνια υπήρχαν οι μεγάλες νίκες. Τέταρτον, η Επανάσταση συγκίνησε πολλούς μορφωμένους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και δημιουργήθηκε έτσι το κίνημα του φιλελληνισμού. Ενώ οι μεγάλες δυνάμεις ήταν αντίθετες σε επαναστατικά κινήματα στην αρχή της Επανάστασης, οι θυσίες των Ελλήνων συγκίνησαν τους μορφωμένους ανθρώπους, δημιουργήθηκε ένα κύμα υπέρ των Ελλήνων στην κοινή γνώμη της Ευρώπης, το οποίο ονομάστηκε και φιλελληνισμός. Βοήθησε ο φιλελληνισμός πάρα πολύ την Ελλάδα. Μιλήσαμε για τις κατηγορίες των φιλελλήνων, τον Λόρδο Μπάιρον, τον Βίκτορ Ουγκό, τις επιτροπές τις οποίες είχαν φτιάξει στο εξωτερικό και πώς βοήθησαν με υλικά και ηθικά μέσα. Στη συνέχεια η Επανάσταση είναι γεμάτη από στιγμές ηρωισμού και αυτοθυσίας. Κατά τη διάρκεια της αναδείχθηκαν σπουδαίοι ήρωες της ελληνικής ιστορίας. Κολοκοτρώνης, Παπαφλέσας, Οδυσσέας Ανδρούτσος, ο Αθανάσιος Διάκος, ο Κανάρης, τα είδαμε όλα αυτά αναλυτικά, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, και σημαντικές νίκες στο Χάνι της Γραβιάς, τη Μάχη της Αλαμάνας, στα Δερβενάκια. Είδαμε όλα αυτά τα περιστατικά ένα-ένα και τους ήρωες που τους είχαμε ακούσει, τώρα είδαμε πιο συγκεκριμένα τις μάχες τις οποίες πολέμησαν, τη δράση τους και πώς αναδείχθηκαν μέσα από αυτή την επανάσταση στιγμές ηρωισμού, αυτοθυσίας και φάνηκαν σπουδαίοι ήρωες. Τα είδαμε αναλυτικά στα 18 κεφάλαια. Έκτον, ταυτόχρονα με τις μάχες οι Έλληνες φρόντισαν για την πολιτική οργάνωσή τους, πραγματοποιώντας εθνοσυνελεύσεις και ψηφίζοντας συντάγματα την επαναστατική κυβέρνηση. Τις συνελεύσεις οι οποίες έγιναν, τρεις εθνοσυνελεύσεις κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, το Σύνταγμα, το οποίο ψήφισαν, τις αποφάσεις οι οποίες πήραν, λειτουργούσαν συλλογικά. Πέρα από τις τοπικές κυβερνήσεις, είχαν και μία συλλογική κυβέρνηση και με τις εθνοσυνελεύσεις παίρνανε αποφάσεις. Έβδομο, η πορεία της Επανάστασης επηρεάσε την στάση των μεγάλων δυνάμεων της εποχής. Από το 1824 και μετά αλλάζει το κλίμα και οι μεγάλες δυνάμεις αρχίζουν να βλέπουν ευνοϊκά τον αγώνα των Ελλήνων, οι οποίες στην αρχή ήταν αρνητικές απέναντι στους Έλληνες, ενώ αργότερα έδειξαν πιο ευνοϊκή διάθεση μέχρι που πήραν την απόφαση το 1827 να πάνε εναντίον του Ιμπραήμ, να καταστρέψουν τον τουρκοκυπριακό στόλο
στο Ναβαρίνο και να ανοίξουν μια νέα σελίδα και μια, να δώσουν μια νέα ελπίδα στην επανάσταση που τότε βρισκόταν σε πάρα πολύ δεινή κατάσταση. Οι μεγάλες δυνάμεις λοιπόν, αρνητικές στην αρχή, αλλά βλέποντας τους αγώνες, τις θυσίες και την κατάσταση όπως διαμορφώθηκε, στο τέλος στράφηκαν, αλλά και τα συμφέροντά τους, να εξυπηρετούνται από το νέο κράτος το οποίο έμελε να δημιουργηθεί, στράφηκαν υπέρ των Ελλήνων. Και επίσης να θυμηθούμε ότι η Επανάσταση έφτασε στο τέλος το 1830 με τα σύνορα τα περιορισμένα, στην αρχή λόγους περχιού, μετά παγασιτικού αυρακικού κόλπου, και ότι κατάφερε να κερδίσει την ανεξαρτησία της με το διπλωματικό αγώνα, είδαμε, του πρώτου της κυβερνήτη, του Ιωάννη Καποδίστρια, με τους αγώνες τους οποίους έκανε κατάφερε να κερδίσει την ανεξαρτησία της με περιορισμένα σύνορα. Όλα αυτά λοιπόν τα είδαμε στα 18 κεφάλαια και τώρα θα μπούμε σε ένα νέο κεφάλαιο, σε μια νέα ενότητα, την τέταρτη ενότητα, που θα δούμε την Ελλάδα, την ιστορία της Ελλάδας τον 19ο αιώνα.